Διάβαζα και σε ένα από κομμάτι από την δήλωση του Δημήτρη του Βρύσαλη για την υγεία, το νέο ΕΣΥ που οικοδομεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι από παλιά υλικά του κόστους ωφέλους, των δημοσιονομικών περιορισμών, του νοικοκυρέματος των δαπανών και των παροχών, υλικά που χρησιμοποίησαν όλες οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις και διαμόρφωσαν αυτό το απαράδεκτο έως επικίνδυνο για το λαό σύστημα υγείας. Αυτή η πολιτική και τα μέτρα όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά παράγοντες δραστικής επιδείνωσης των όρων ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Καλημέρα κύριε Βρύσαλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Τζουγεράκη, εσάς και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και έμεινα στη συγκεκριμένη την παράγραφο από το δικό σας το μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα της υγείας, την οποία θα έπρεπε κανονικά όλοι να τιμούν χθες, αλλά είναι ένα άλλο θέμα αυτό, διότι όπως συχνά πυκνά λέτε, δεν είναι θέμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης, είναι θέμα όλων των κυβερνήσεων αυτό το ροκάνισμα της δημόσιας υγείας. Ακριβώς κύριε Αντρουγεράκη, ότι σήμερα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί η σημερινή κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα υλικά τα παλιά, τους νόμους που είχαν ψηφιστεί και δεν είχαν υλοποιηθεί και τα εφαρμόζει τώρα με ιδιαίτερη ζήλο, όπως τα απογευματινά χειρουργεία, τα απογευματινά ιατρία, όπως επίσης την είσοδο των ασφαλιστικών εταιριών μέσα στα νοσοκομεία. Να θυμίσω ότι προβλεπόταν από τον νόμο Παπαδόπουλου ότι 40 κρεβάτια στο νομό Ηρακλείου θα είχαν διατεθεί από το 2000 περίπου στις ασφαλιστικές εταιρείες. Και βεβαίως να θυμίσω και στους πιο παλιούς και να μάθει και νεότεροι την προσπάθεια που έγινε να μπουν εισιτήριο στα νοσοκομεία, το κλείσιμο των νοσοκομείων που η κυβέρνηση, η προπροηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ξέχασε να τα ανοίξει, ενώ 7 νοσοκομεία που είχε κλείσει ο κ. Γεωργιάδης. Το νοσοκομείο Σαντορίνης που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, νοσοκομείο επί της ουσίας ιδιωτικό. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα ακριβώς βρισκόμαστε στο τέρμα μιας διαδικασίας που αν δεν βάλει ο λαός μας το δικό του λιθαράκι να ανατραπεί, θα έχουμε οδυνηρές συνέπειες τον επόμενο καιρό. Θέλω να τονίσω, να θυμίσω ότι δυστυχώς το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Κρήτη και ένα από τα 4 μεγαλύτερα νοσοκομεία στην Ελλάδα έκλεισε επίσημα η παιδοψυχιατρική κλινική. Στα απογευματινά την πληρωμή χειρουργία φεύγουν ασθενείς από κλινικές, μεταφέρονται σε άλλες κλινικές για να διάσουν θάλαμη, για να μπουν μέσα οι ασθενείς πελάτες. Να θυμίσω, να τονίσω ότι ένα έκτακτο περιστατικό κάταγμα χειρουργήθηκε επιπληρωμή. Υπάρχουν αναφορές ότι ακόμα και καρκίνος χειρουργήθηκε επιπληρωμή. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό μας, ότι είναι ατομική ευθύνη του ασθενή να πληρώσει και ατομική ευθύνη του εργαζόμενου να δουλέψει 16 ώρες και να τα πάρει από το συγγενή του, το φίλο του, το γείτονά του. Σήμερα είναι όντως μια μέρα, αν θέλετε, όχι μόνο τιμής για την Παγκόσμια ημέρα υγείας που πριν 70 περίπου χρόνια ξεκίνησε να γιορτάζεται με αφορμή την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά είναι και μια μέρα που πρέπει να θυμίσει σε εμάς όλους ότι ο αγώνας για καθολική παροχή υγείας είναι αδιαπραγμάτικο το δικαίωμα του κάθε ενός και κάθε μίας από εμάς, ανεξάρτητα της εργασιακής σχέσης, ανεξάρτητα της ηλικίας, ανεξάρτητα του φύλου, ανεξάρτητα της εθνικότητας. Κάτι που στον 21ο αιώνα διακυβεύεται. Διακυβεύεται όπως και τα άλλα κοινωνικά αγαθά, της παιδείας, του νερού, όλων αυτών δηλαδή που κάναμε αγώνα οι προηγούμενες γενιές και εμείς για να όχι να τα διατηρήσουμε όπως έχουν, αλλά να τα αναπτύξουμε και να τα διευρύνουμε. Γι' αυτό σήμερα μία η ώρα θα είμαστε στην πύλη του νοσοκομείου, έχουμε καλέσει και άλλα σωματεία και άλλους φορείς και ταυτόχρονα εμείς θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας σε συνεργασία με το Σωματείο του Βενιζελίου, ώστε να προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο
πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο πριν το Πάσχα, γιατί πλέον τα προβλήματα, όπως το έχουμε καταστήσει σαφές, είναι κοινά και σε επίπεδο νομού πλέον, αλλά και σε επίπεδο όλης Κρήτης και όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα αυξάνονται οι κινητοποιήσεις, το ενδιαφέρον του κόσμου ακριβώς το τι συμβαίνει στην υγεία, και γι' αυτό κιόλας η κυβέρνηση σε ένα επικοινωνιακό προσπάθεια επιχειρεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να δείξει ότι άλλα πράγματα έχει στο μυαλό της. Εσείς στη μία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στην πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στις 10 το πρωί στην πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, τουλάχιστον όπως έβλεπα και από το Σωματείο των Συνταξιούχων, θα υπάρχει μια κινητοποίηση. Το Δημόσιο Νοσοκομείο, οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό, σε υποδομές και εξοπλισμό, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία των ασθενών αλλά και τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών, αναφέρουν σε αυτή τους την ανακοίνωση οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν απευθύνει και αυτό το κάλεσμα σε αυτή τη σημερινή κινητοποίηση. Οι παραιτήσεις των γιατρών είναι καθημερινές εξαιτίας της καθήλωσης των μισθών, της εντατικοποίησης που κτυπά κόκκινο και τον εντέλεσθε. Το Βενιζέλιο, αυτό το ιστορικό νοσοκομείο, το 7ο μεγαλύτερο της χώρας καταραίει, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να εφημερεύσει λόγω υποστελέχωσης, λόγω υποχρηματοδότησης αλλά και απαξίωσης από την πολιτεία για να παραδοθεί στην ιδιωτική υγεία. Εφημερίες τρόμου, ομολογούν οι εργαζόμενοι, λένε οι συνταξιούχοι, απλά το αναφέρω για να το ξέρει και ο κόσμος, κύριε Βρύσαλη, που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατήσουν το νοσοκομείο σε λειτουργία, υπερασπίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του. Η κατάσταση που επικρατεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα των πολιτικών και αυτοδιοικητικών φορέων, σωματείων ολόκληρης της κοινωνίας, και όλοι έχουν χρέος να πάρουν θέση, το οφείλουν στους πολίτες του Ηρακλείου. Η Ένωση Συνταξιούχων Οικονομού Ηρακλείου μαζί με τα εργατικά σωματεία καλούμε το λαό του Ηρακλείου να συμμετέχει μαζικά στον αγώνα τη Δευτέρα 8 Απριλίου 10 το πρωί στην πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου για το δημόσιο αποκλειστικά δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Τουλάχιστον αυτό αναφέρεται. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, γιατί το ξέχασα, ότι στις 11 το Απρίλιο ήδη η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταργήσει τη τελευταία γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας, την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ. Που αυτό σημαίνει πρακτικά, έχουν αρχίσει οι ενοχλήσεις και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από γιατρούς πανεπιστημιακούς και όχι μόνο, να δοθεί δυνατότητα πλέον άσκηση ιδιωτικού έργου έξω και ταυτόχρονα και ιδιωτικών χειρουργείων έξω, στον ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνει κανένας ότι εφόσον προεπατήσει αυτή η πολιτική, σημαίνει ότι γυρνάμε χρόνια πίσω, όταν μετά τις 1-2 η ώρα δεν θα βρίσκεις κανέναν γιατρό πλέον στα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία θα παραμέναν με τους νοσηλευτές και τους ειδικευόμενους γιατρούς. Ακριβώς γιατί η κυβέρνηση επιδιώκει στους μαχόμενους υγειονομικούς να τους δείξει ένα δρόμο που δεν έχει σχέση με την επιστήμη. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις αύξηση των μισθών σου, θα πρέπει να δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα, να μεταφέρεις τους ασθενείς από το δημόσιο σύστημα υγείας στον ιδιωτικό τομέα για να έχεις απολαβές. Κάτι απαράδεκτο, κάτι προκλητικό, κάτι κοινικό, που βεβαίως καθημερινά γινόμαστε δέκτες τραγελαφικών κύριε Βρύσαλη, στην πράξη πρέπει να δούμε από 11 του μήνα και μετά πώς θα λειτουργεί το πράγμα. Γιατί 11 του μήνα ψηφίζετε, θέλετε να μπείτε και μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή, εφαρμόζεται από 11 του μήνα. Τι θέλετε να πείτε? 11 του μήνα ψηφίζεται, θα έρθουν ερμηνευτικές εγκύκλοι, αλλά ήδη έχουν αρχίσει αιτήσεις ενοχλήματα από πανεπιστημιακούς γιατρούς. Και ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη συζήτηση σε μια μερίδα γιατρών του ΕΣΥ, το πώς ασκηθεί ιδιωτικό έργο. Καταλαβαίνει κανένας ότι δεν μπορεί αντικειμενικά ένας άνθρωπος να είναι το πρωί στο νοσοκομείο, το απόγευμα στο ιδιωτικό ιατρείο, να κάνει εφημερίες, ταυτόχρονα να έχει ιδιωτικό ιατρείο και ταυτόχρονα να κάνει και απογευματινά χειρουργία. Μάλλον αλλιώς πρέπει να το πούμε, ότι εδώ δεν θα μπορεί κανένας από εμάς να ξέρει τι θα κάνει, πού θα πάει, πότε θα πάει, γιατί θα πάει και όταν του προκύψει να πάει. Και βεβαίως αυτό που θέλει να παρουσιάσει σαν κανονικότητα η κυβέρνηση, ότι αν δεν έχεις λεφτά δεν θα βρίσκεις την υγεία σου. Αυτή την κανονικότητα τη επιστρέφουμε πίσω στην κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας και όσους αυτή την πολιτική την έχουν εφαρμόσει ή την έχουν ψηφίσει. Να τη χαίρονται δεν έχει σχέση με τις ανάγκες του κόσμου, γιατί τα έχει πληρώσει 2 και 3 φορές όλα αυτά που σήμερα συζητάμε. Έχει πληρώσει άμεσους φόρους, έχει περίσει έμεσους φόρους, έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, έχει πληρώσει συμμετοχή στα φάρμακα, συνεχίζει και πληρώνει. Του λένε ότι επειδή πληρώνει λίγα στα φάρμακα, του αυξήσουν και τα τιμή των φαρμάκων στα φθηνά φάρμακα. Του λένε ότι θα πληρώσει τι αποκοινωνιστικές εξετάσεις. Τι άλλο πια, τι άλλο σκασμό πρέπει να έχουν οι εταιρείες για να σταματήσει η κυβέρνηση την ίδια ώρα να του κάνει τα χατήρια σαν εντολοδόχους. Κύριε Βρύσαλη, λοιπόν, κρατάμε 10 βενιζέλιο στη μία στην είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από εσάς και αυτό το κάλεσμα και από τις δύο πλευρές που υπάρχει για αυτές τις κινητοποίησεις και τους λόγους τους οποίους αναφέρατε. Σας ευχαριστώ. Να μην ξεχάσουμε την απεργία που έχουμε μπροστά μας, στις 17 την πανελλαδική απεργία που πρέπει όλος ο λαός να είναι στον δρόμο.